Ήταν ένας άνθρωπος μόνο της προσφοράς. Και βαθιά πίστευε ότι η Ελλάδα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν με πειράζει να με δολοφονήσουν, ήρωα θα με κάνουν. Αρκεί να προτάσω να τον κάνω τον Καποδιστρία. Ακόμη τους ενοχλεί Γιώργο ο Καποδιστρίας. Ευτυχώς υπάρχουν καλοί Έλληνες που καταλαβαίνουν τη σημασία του να γίνει μια ταινία σε γι' αυτή. Εντός του 2023 η πρώτη κλακέτα για την ταινία Ιωάννης Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί με το όνομα του πρωταγωνιστή να κλειδώνει τον επόμενο μήνα. Ω αγαπητέ Γιώργο, άμα κάνουμε αυτή την ταινία όπως τη θέλω, δηλαδή αν οι συνθήκες το επιτρέψουν να γίνει όπως τα λεφτά δηλαδή αν βρεθούν, λίγα μένουν. Κλείνω σαν σκηνοθέτης. Το χρέος μου στην πατρίδα το έχω κάνει. Την αγάπη του κόσμου την εισπράξαμε. Δόξα τω Θεώ είχαμε και εχθρούς. Γιατί οι εχθροί συσπηρώνουν τους οπαδούς, τους φίλους. Και πάνω απ' όλα δεν επηρεάστηκα από μόδες. Αλλά με τις δυνάμεις μου το κεράκι προσπάθησα να ανάψω. Να μην ξεχάσουμε δηλαδή ότι είμαστε σε ένα ιερό τόπο ο οποίος δημιούργησε ένα ολόκληρο πολιτισμό και πρέπει να ξαναγίνουμε φωτοδότες. Εσείς διανοήσετε ότι κάνω τον Καποδίστρια και το Ελληνικό Κέντρο Δημογράφο δεν χρηματοδοτεί την ταινία. Μιλώντας στις αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη, ήταν αποκαλυπτικός με εξομολογήσεις και σκέψεις. Ο Γιάννης Μαραγδής αναφέρθηκε στη μεγάλη απώλεια της ζωής του, τη σύζυγό του Ελένη, η οποία, όπως είπε, του δάνειζε τα φτερά της, σημειώνοντας ότι της οφείλει τα πάντα. Διαβάζοντας το σενάριο, διορθώνοντάς το όπως έκανε σε όλα μου τα έργα, έβαλε και εδώ τη σφραγίδα τη. Όταν το τελείωσε, κάτι μικρά πράγματα είχε διορθώσει. Μου λέει: αυτή η Γιάννη θα είναι η καλύτερη μας ταινία. Εγώ είμαι δημιούργημα της Ελένης. Και θέλω να διαβάσω μία επιστολή, ένα μήνυμα που έφτασε στα χέρια σου, όχι από ένα τυχαίο πρόσωπο, έφτασε από την Ναταλία Καποδίστρια. Αγαπητέ Γιάννη, μόλις διάβασα το σενάριο. Υπέροχο. Θαυμαστός ο τρόπος που κατάφερες να χωρέσεις όλη αυτή την τεράστια διαδρομή σε 96 σελίδες. Η σκηνή με τα κεράσια και το τύπωμα του πρώτου αλφαβητάριου με συγκίνησαν. Υπάρχει ένας πυκνός ρυθμός που σου κόβει την ανάσα. Είναι σαν να τη βλέπω την ταινία σκηνή τη σκηνή, πλάνο το πλάνο. Ο σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών και αρχιτέκτονας ψυχών και φωτός, Γιάννης Μαραγδής, ο οποίος θέλει να αναδείξει το ελληνικό φως και το βαθύ όραμα του Ιωάννη Καποδίστρια για την Ελλάδα και την Ευρώπη, αναφέρθηκε στα εμπόδια που υπήρξαν στη νέα του ταινία. Η επίθεση που έγινε στην ταινία Καζαντζάκης από ορισμένα κέντρα, έγινε για να μην κάνω τον Καποδίστρια. Γιατί ξέρω ότι η επόμενη μου ταινία ήταν Καποδίστρια, το είχα ανακοινώσει, το ξέρεις εδώ. Το ήξεραν όλοι. Ο στόχος είναι να μην γίνει ο Καποδίστριας. Αυτά τα κέντρα δηλαδή, όμοια με αυτά που τον δολοφόνησαν. Συγκινημένος αναφέρθηκε και στη δεύτερη απώλειά του, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, ενώ φώτισε άγνωστες πτυχές της συνάντησης Παπαθανασίου Ψαραντώνη. Και εγώ κοίταζα λοιπόν τον Ψαραντώνη πώς θα αντιδρούσε σε αυτό. Σαν μικρό παιδάκι έκανε. Όταν πήγε να βγει, εσείς από τον Όλυμπο. Δηλαδή εγώ είμαι από τον Ψιλορίτη, αλλά εσείς από τον Όλυμπο. Σαν Θεός, δηλαδή τον προσφώνησε θεϊκά το Βαγγέλη. Λέει στον οδηγό Ψαραντώνης, έτσι ο σας έχει μεγάλη αξία να τον προσέχεις. Μπαν του γκρεμίσεις σε τίποτα γκρεμούς. Του κάνει τρομερή εντύπωση το Βαγγέλη αυτό. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ζήτημα της κλοπής το Μαρμάρο του Παρθενώνα. Μια ταινία λοιπόν για την κλοπή των γλυπτών και των έργων του Παρθενώνα από τον Έλγιν, προφανώς δεν μπορεί το αντίδοτο να είναι ο δανεισμός τους υπό οποιοδήποτε τρόπο. Με κανέναν τρόπο. Πρέπει να επιστρέψουν κανονικά στη φυσική τους μήτρα. Είναι ένα τεράστιο έγκλημα πολιτισμού αυτό που έχει γίνει. Τεράστιο έγκλημα. Και πρέπει να επαναρθωθεί.